Αυτό λέει ο κύριος Βρούτσης. Ναι. Θα πω για τον κύριο Μητσοτάκη, λοιπόν, θα πω για τον κύριο Μητσοτάκη ότι αυτός έχει εκλεγεί από το 32% του ελληνικού λαού. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν πρέπει να είναι πρωθυπουργός, γιατί εκλέγεται από τους λίγους. Όχι από τους λίγους, από τους ολίγιστους. Λέει κάτι ο κύριος Μίχαλος, τον οποίο απευθυνθήκατε. Για ακούστε τον. Λέει κάτι ο κύριος Μίχαλος. Λέω απλά διόρθωσα, είπε 32% με το 39,5% ήταν. Ναι. Καλά, εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε. Ναι. Δεν είναι 39,5, είναι 32, ναι. 33. Είπε όμως πριν ο κύριος Μίχαλος, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αν το παραφράσω, να με διορθώσετε, ότι πρέπει, λέει, να μπει μια κανονικότητα στην υπόθεση των απεργιών. Μα είναι δυνατόν, έρχεται και το λέει αυτό πράγμα. Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με το ηλεκτρονικό μητρό. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονικό μητρό. Είναι αποτυπωμένο στο 1264. Για άλλους λόγους, εμείς είμαστε αντίθετοι με τον τρόπο που θέλει να γίνει, που σημαίνει τα προσωπικά δεδομένα και το Υπουργείο θα καθορίζει τα πράγματα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν μπορεί να γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία και να κάθεται στο σπίτι του και να ψηφίζει. Τα συνδικάτα είναι ζωντανός οργανισμός. Πρέπει να συμμετέχουν. Σε αυτά είμαστε αντίθετοι. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, κύριε Βασιλόπουλε, κύριε Αντιπρόεδρε, ένα λεπτάκι, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στην απόφαση για την απεργία, πόσοι συμμετείχαν? Δεν έχει σημασία να το συζητήσουμε και αυτό? Δεν έχει σημασία να δούμε αν τα συνδικάτα σήμερα έχουν την έγκλη που είχαν παλαιότερα, αν εκπροσωπούν τις ίδιες πλειοψηφίες? Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό είναι γιατί μια άλλη συζήτηση, όπως αναφέρθηκε και ο συναδελφός σας. Αυτό είναι, θα σας πω. Είναι μια άλλη συζήτηση. Με ποια έννοια? Είναι συζήτηση. Εσείς είστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή, κύριε Βασιλόπουλε? Είστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή? Δεν είμαι ικανοποιημένος από τη συμμετοχή. Φυσικά και δεν είμαι ικανοποιημένος. Αλλά όμως εδώ ο κύριος Μητσοτάκης κρύβει την ουσία. Αναφέρεται στο ηλεκτρονική ψηφοφορία, αν θέλεις και στο ελληνικό μητρό, και δεν λέει ότι η απεργία γίνεται γιατί καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις, γιατί μας πάει πίσω από το 12, γιατί τσακίζει τα πάντα. Να σας θυμίσω. Γιατί κατεβαίνουν λίγοι όμως στον δρόμο? Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση και θα σας το πω. Κατεβαίνουν λίγοι γιατί όλο αυτό και το γιατί... πράγμα από το 2012 και με τις αμαρτίες και με τις αμαρτίες τις δικές μας για τη διαχείριση. Πάντως πρέπει να σας απασχολήσει αυτό. Υπάρχει μια απογοήτευση. Πρέπει να σας απασχολήσει. Όταν λέτε, κύριε Αντιπρόεδρε. Δεν πείθονται οι εργαζόμενοι. Δεν πείθονται οι εργαζόμενοι. Όταν λέτε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν λέτε ότι καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις και κατεβαίνει λίγος κόσμος να υποστηρίξει αυτή την καταγγελία, πρέπει να σας απασχολήσει, δεν πρέπει? Βέβαια και μας απασχολεί. Γι' αυτό γίνεται αυτή η κίνηση, θα σας πω. Ότι πριν από το 2012 η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έτσι, απευθυνόταν σε 60.000 περίπου ανθρώπους. Όταν η Αχτσιόγλου έκανε την αύξηση τότε και από το 5.80 πήγε στο 6.50, αφορούσε γύρω στους 900.000 ανθρώπους. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Γιατί την προηγούμενη περίοδο είχαν τσακιστεί οι συλλογικές συμβάσεις και είχαν τελειώσει. Γιατί καλύπτονταν από τις κλαδικές. Έρχεται τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και μας πηγαίνει πίσω από το 12. Πίσω από το 12. Γι' αυτό αντιδρά ο κόσμος. Όσο για το αν πήραμε τις αποφάσεις, το σύνολο των εργαζομένων 100%. Θα πρέπει να σας πω ότι στο εργατικό κέντρο της Αθήνας, ομόφωνα όλοι και όλα τα συνδικάτα της Αθήνας πήραν αυτή την απόφαση. Ακόμα και το δικό μου το συνδικάτο, που είμαι και πρόεδρος του πρωτοβάθμιου σωματείου μου, που είναι ναυτιλιακών επιχειρήσεων και, πώς το λένε, και ταξιδιωτικών γραφείων, ομόφωνα πήρε αυτή την απόφαση. Δεν είναι το ζήτημα, είναι άλλο το ζήτημα. Το τι κατεβαίνει ο κόσμος είναι γιατί έχει φάει στα μούτρα, και να με συγχωρήσετε για τη φράση μου, για τη φράση μου πρωί-πρωί. Τι έχει φάει? Έχει φάει την απογοήτευση από το 2000, από το 1912 μέχρι και τώρα. Αν θέλεις την ανικανότητα της ΓΕΣΕ να μπορεί να υποστηρίξει να έχει μια νίκη, γι' αυτό ακριβώς βρίσκεται αυτό το πράγμα. Δεν δικαιολογεί όμως αυτό το Μητσοτάκη και τους Μητσοτάκηδες που έρχονται, πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, λένε ψέματα, δίθεν ότι είναι εσωτερικό δικό μας ζήτημα και κρύβουν την αλήθεια ότι την άστονα είναι ο κύριος Μίχαλος εκεί. Επειδή γνωριζόμαστε 30-40 χρόνια, γιατί είμαι παλιός συνδικαλιστής και μόνος συνδικαλιστής, ρωτήστε τον ποια ήταν η αιτία που καταρακώθηκε η οικονομία. Το τσάκισμα της μικρομεσαίας επιχείρησης. Πρόσφατα είχαμε μία δήλωση, αν θέλει μία έρευνα, που λέει ότι το 97% της οικονομίας της χώρας στηρίζεται στη μικρομεσαία επιχείρηση κάτω από 8 άτομα και η οποία μικρομεσαία επιχείρηση έχει το 92% του συνόλου της εργασίας. Αυτή την τσάκισε.
Τώρα μιλάμε για ανάπτυξη. Ο κύριος Μητσοτάκης και οι Μητσοτάκηδες, πέστε μου τι κάναν για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Τώρα δίνουν 15 δισεκατομμύρια για να γίνει στο ελληνικό. Μου στέλνουν μήνυμα τώρα και μου λένε. Κύριε Αντιπρόεδρε, αυτή είναι η κατάσταση. Κύριε Αντιπρόεδρε, μου στέλνουν μήνυμα και μου λέει η τηλεθεατής. Ναι, αλλά ο κύριος Βασιλόπουλος δεν φώναζε έτσι με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, με τα 200, με τα 300. Δεν έκανε τόση φασαρία. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Βασιλόπουλε. Ναι, κύριε Παυλόπουλε, ακούστε γιατί γνωριζόμαστε. Η πρώτη απεργία που έγινε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων που ήμουν επικεφαλής τότε και ήταν μια πολιτική απεργία, η πρώτη που έγινε για την Κυριακή και για όλα τα ζητήματα. Όχι μόνο φώναζα, παραφώναζα, γι' αυτό και βγήκα στο περιθώριο. Παραφώναζα, όπως ήμουνα τότε, γιατί εμείς υποστηρίζουμε τα ζητήματα. Ωραία. Των εργαζομένων. Δεν είναι προσωπικό, κύριε Βασιλόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Και γι' αυτό και κατηγορήθηκα. Καλημέρα, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, Σπύρο μου, κύριε Γυριάδη. Το 2019 δεν μπορεί να φοβίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν πραγματικά θέλουμε δημοκρατία και διεύρυνση της συμμετοχής, εγώ το θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Ναι. Για να λέει για φακέλωμα, κύριε Γυριάδη. Τα προσωπικά θεωρεί ότι συκοφαντήθηκαν εχθές. Τώρα σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία μοιραία θα συζητήσουμε. Και τον κύριο Λοβέρδο, έτσι. Να αναστηλωθεί και πάλι το συνδικαλιστικό κίνημα. Η μεγάλη ευκαιρία. Ακριβώς, είναι μεγάλη. Ας τα βρούμε πρώτα μεταξύ. Διότι, διότι εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Μίχαλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καταλαβαίνετε και εσείς το χρόνο μας. Αν δεν σας ευχαριστούμε, θα ξέρετε, θα σηκωθεί. Λοιπόν, θα σηκωθεί, αν δεν σας ευχαριστούμε. Όχι, ναι, συνήθως σηκώνομαι. Πάμε. Αλλά τώρα όχι, εντάξει, είστε καλοί. Σε 10 λεπτά. Είστε καλά. Και τι σου είπε?